Το όλα θα πάνε καλά. Για μένα και τώρα έχουν όλα πάει, όλα έχουν πάει καλά. Όχι τόσο κοσμικά όσο πνευματικά. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι ο Τόμας, η ψυχή του αναπαύεται αυτή τη στιγμή και ίσως να είναι καλύτερα από το να ήταν στη ζωή. Έχω στενοχωρηθεί γιατί είναι συνέστημα του ανθρώπου και γι' αυτό μας έχει δώσει ο Θεός να αισθανόμαστε και έχω στενοχωρηθεί για το χαμό του, αλλά όχι με την έννοια την εγωιστική που αχ, δεν θα ξαναδώ το φίλο μου, δεν θα ξαναπιούμε καφέ, δεν θα πάμε πάλι διακοπές, δεν θα ξενυχτήσουμε, δεν θα. Προτιμώ τώρα εκεί που, γιατί έτσι το νιώθω εγώ μέσα μου. Και σημασία έχει να είμαι και εγώ καλά. Ότι έχει αναπαυτεί η ψυχή του και είναι καλά εκεί που είναι, από το να ήταν εδώ και ίσως να ταλαιπωριόταν πολύ περισσότερο. Και οι γονείς που τον βλέπανε ταλαιπωρούντουσαν, γιατί όλες αυτές τις εβδομάδες που είχε μείνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας του ΚΑΤ, οι γονείς τον έβλεπαν σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Βέβαια, ζήσα να γουλγοθάτε. Δηλαδή, εγώ όταν έμαθα ότι κοιμήθηκε ο Τόμας και δεν το πίστευα, γιατί με είχαν πάρει τηλέφωνο και φύγα από εκεί που ήμουν κατευθείαν να πάω στο νοσοκομείο για να το διαπιστώσω ο ίδιος, είδα τη μητέρα του και της μίλησα και ήταν λίγο πιο καλά από ό,τι φανταζόμουν εγώ ότι θα είναι. Αυτό γιατί είχε συμβεί, γιατί η γυναίκα. Τη έχει δώσει κάποιο δύναμη πάρα πολύ για να το αντιμετωπίσει αυτό, γιατί μπορεί ο μπαμπάς του να ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση και όντως ήταν και ο αδερφός του. Κάποιο έπρεπε να είναι από την οικογένεια λίγο πιο κοντρολαρισμένο. Και οι άνθρωποι το είχαν συνειδητοποιήσει, ίσως να θέλανε για το παιδί του το καλύτερο. Και μέσα του μπορεί και αυτοί να πιστεύουν ότι αυτό μπορεί να είναι το καλύτερο. Εφόσον οι γιατροί του είχαν διαβεβαιώσει, γιατί οι γιατροί δεν παίζουν σε αυτά τα πράγματα και δεν μπορούν να λένε ούτε ψέματα, ούτε να θρέφουν φρούδες ελπίδες τώρα σε γονείς και σε οποιοδήποτε ότι θα γίνει. Ό,τι βλέπουν οι γιατροί το λένε. Προφανώς, εγώ κάτι που δεν ήξερα και γι' αυτό ήμουν και πάρα πολύ αισιόδοξη, ήταν ότι εξ αρχής είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του και ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε και αυτό. Άρα μπορεί να είχαν προετοιμαστεί και οι ίδιοι για υπάρχει, κάτι τέτοιο. Υπάρχει κάτι που δεν πρόλαβες να του πεις? Δυσταμφίλη πολύ. Ευτυχώς, και γι' αυτό δεν είχα στενοχωρηθεί τόσο όσο θα είχα στενοχωρηθεί αν είχα αφήσει έστω και ένα ερωτηματικό να πλανάτε μεταξύ στη δική μας σχέση. Ξέρεις, δεν είχαμε κανένα τσακωμού ποτέ. Εντάξει, είναι τα πιο καλά παιδιά που έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Από τα πιο καλά παιδιά. Να είναι καλά εκεί που είναι και θα καλό είναι, κουράγιο σίγουρα. Και πάλι στην οικογένειά του. Αυτό ήταν το πιο βασικό. Εγώ όταν πήγαινα στο νοσοκομείο, δεν πήγαινα για να δω τον Τόμας. Έτυχε να τον δω όταν το βγάζανε από τον αξονικό τομογράφο, αλλά δεν είχε νόημα να δω τον ίδιο. Ξέρεις, εγώ πήγαινα για τους γονείς να τους στηρίξω, τη γιαγιά του που είναι υπέροχος άνθρωπος, συγγενείς. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουν στηρίξη και οποιοδήποτε άλλος είναι στην αντίστοιχη κατάσταση. Ξέρεις, και καμιά φορά δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε μόνο στους φίλους μας. Μια ακριβώς, βόλτα γιατί... από. Υπάρχουν μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι, ένας καλός λόγος. Δράματα πάρα πολύ μεγάλα. Δεν τους συζητάμε.